Καλησπερούδια! Τι κάνετε? Είστε καλά? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά και να απολαμβάνετε το καλοκαιράκι. Καλωσορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα είναι το τρίτο βιντεάκι που σας παίρνω μαζί μου στις διακοπές μας στην Κάλυμνο. Εάν δεν έχετε δει τα δύο πρώτα βίντεο των διακοπών μας, μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μου εδώ στο YouTube, τα δύο προηγούμενα. Συνεχίζουμε σήμερα με την τρίτη μέρα διακοπών μας, όπου ήταν λίγο πιο πεσμένη σχετικά ψυχολογικά λόγω ενός οικογενειακού απρόπτου συμβάντος. Όμως προσπαθήσαμε και ανασυγκροτηθήκαμε σύντομα και ετοιμαστήκαμε λοιπόν. Πήγαμε για μπάνιο στο Μασούρι, όπου είχε πάει για πρώτη φορά η Μαρία. Περάσαμε όμορφο χρόνο μαζί με τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον αδερφό μου τον Παντελή και την κοπέλα του την Ελένη. Αργότερα ήρθε και η μαμά μου αφού τελείωσε τη δουλειά της. Τα παιδιά παίξανε, το ευχαριστηθήκανε, κυρίως δηλαδή ο Γιάννης. Και χαλαρώσαμε. Στην πορεία, εννοείται, αφού ήταν Σάββατο, θέλαμε να βγούμε για ποτό, όμως δεν γνωρίζαμε ότι έπρεπε να κλείσουμε τραπέζι λόγω COVID. Και τελευταία στιγμή που πήρα τηλέφωνο, το μαγαζί που θέλαμε να πάμε, τον Ντόμους, ήταν φίσκα. Ήταν όλα κλειστά. Μου είπε ο ιδιοκτήτης ότι μπορώ να σε βάλω κάπου, αλλά θα είναι πίσω κτλ. Και λέω, εντάξει, ας μην είναι σήμερα, ας μην πάμε. Καλύτερα να πάμε άλλη στιγμή να το ευχαριστηθούμε καλύτερα. Και δεν πήγαμε εκεί που θέλαμε, η αλήθεια είναι, όμως θέλαμε πάρα πολύ να πάμε πριν τον Ντόμους στο Άλμπους, όπου επίσης είναι ένα μαγαζί που μας αρέσει πάρα πολύ, και τελικά πήγαμε μόνο στο Άλμπους. Φυσικά εκεί μας εξυπηρέτησαν, ευτυχώς βρήκαμε τραπέζι με το που έμαθα όλο αυτό, κάλεσα απευθείας και όλα καλά, μας εξυπηρέτησαν τέλεια. Είχαμε πολύ καλή θέση. Πήγαμε στο σπίτι, ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε για ποτό στο Άλμπους λοιπόν, στα Λινάρια, ένα απίστευτο μαγαζί. Ουσιαστικά είναι για κοκτέιλ, λίγο σούσι, τέτοια φάση. Και κάναμε και τη βόλτα μας. Όμως είχαμε και τα απρόπτα. Θα σας τα πω σε λίγο τα απρόπτα. Πάμε να σας δείξω μερικά στιγμιότυπα από την τρίτη μέρα των διακοπών μας και στο τέλος θα σας πω και το τι μας συνέβη. Ο Παντελής αποφάσισε. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε φάση που τρέχουμε πανικόβλητες και δεν έχω προλάβει να σας πω πολλά. Αλλά μετά το μπάνιο γυρίσαμε στο σπίτι σήμερα. Σήμερα το μόνο που κάναμε είναι το πρωί να τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματά μας, γιατί ήταν αλαλούμ στο σπίτι. Και πήγαμε για μπάνιο στο Μασούρι. Και μετά γυρνώντας στο σπίτι 7 η ώρα, τακτοποιήσαμε βασικά με τη βοήθεια της θείας μου και της μάνας μου τα παιδιά, μπάνια, ιστορίες, φαγητά και ύπνο. Και ετοιμαστήκαμε. Εγώ μόνο τα μαλλιά μου δεν έφυξα, αλλά δεν πειράζει. Διακοπές είμαστε, δεν με νοιάζει.
γιατί δεν προλάβαινα και να στεγνώσουν και να τα φτιάξουν και όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε κλείσει τραπέζι στο Άλμπους, στα Λινάρια. Θέλαμε και ντόμους μετά, αλλά δεν βρήκαμε. Δεν ξέραμε ότι ήταν με κράτηση, δυστυχώς. Οπότε δεν βρήκαμε. Μου είπε ο άνθρωπος να με βάλει, αλλά εκεί που ήθελε δεν μπορούσε εγώ. Δεν μου άρεσε. Εκεί που μπορούσε μάλλον εκείνος να με βάλει, εμένα δεν μου άρεσε. Οπότε προτιμώ να πάω άλλη μέρα και να το απολαύσω καλύτερα. Και θα είμαστε έτσι πιο χαλαρά, κοκτέιλ, ηρεμία. Εννοείται είναι φανταστικό το μέρος και ήταν η πρώτη στάση, απλώς θέλαμε και δεύτερη, δεν πειράζει, όλα καλά, μπορεί να προκύψει να πάμε κάπου αλλού. Τώρα αυτή η εικόνα είναι τέλεια, είναι μια επαγγελματική. Γιατί μετά το τράντα έχουμε δύο. Θα σε πάω και στον Ντόμς μια βόλτα. Θες να σε πάω τώρα που είναι νωρίς ακόμα. Εσύ φωτογραφία δεν μου είπες. Περνούσαμε καταπληκτικά στο Άλμπους, ενώ περνούσαμε βασικά πάρα πολύ ωραία γενικότερα και η φίλη μου είχε ξετρελαθεί με τη θέα, είχε ξετρελαθεί με το μαγαζί, είχε ξετρελαθεί γενικότερα. Ένιωσε μία αδιαθεσία και κατέληξε στο να κάνει εμετό για ώρα, πολλή ώρα, στο μπάνιο του Άλμπους και εμείς και εγώ ήμουν απ' έξω βασικά και την περίμενα. Και τελικά η Μαρία είχε γαστρεντερίτιδα, τη ματιάσανε και τελικά πήγαμε στο σπίτι κατά τις 12 η ώρα, οπότε η βραδιά μας χάλασε λιγάκι, στεναχωρηθήκαμε, όμως τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Υποστηρίζει ότι κόλλησε από το γιο μου το Γιάννη, όμως είχαν περάσει πάρα πολλές μέρες από τότε που είχε ο Γιάννης γαστρεντερίτιδα. Α, σημείωση, φεύγοντας εμείς για... τις διακοπές μας, την ίδια μέρα κόλλησε ο Νίκος γαστρεντερίτιδα, οπότε ήταν όλη μέρα με γαστρεντερίτιδα την ημέρα που εμείς ταξιδεύαμε. Αλλά ευτυχώς ήταν 24ωρο ουσιαστικά που κράτησε, όπως και στο Γιάννη, όπως και στη Μαρία στην πορεία. Αλλά αυτό ήταν λίγο ένα θέμα των διακοπών μας που μας στενοχώρησε λίγο, γιατί την επόμενη μέρα είχαμε κανονίσει να πάμε στην Ψέρυμο και τελικά δεν πήγαμε. Και ήταν ένα μέρος που ήθελα πολύ να της δείξω και εκείνη ήθελε να δει, είχε ακούσει πολύ όμορφα λόγια για την Ψέρυμο. Όμως δυστυχώς δεν ήταν σε θέση για να ταξιδέψει εκεί. Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί, την τέταρτη μέρα των διακοπών μας, τη βγάλαμε στο σπίτι. Εγώ έκανα δουλειές, ουσιαστικά τακτοποιούσα τα πράγματά μας κτλ. Ήμουνα πάρα πολύ πεσμένη ψυχολογικά. Θα μπορούσα να ανεβάσω βίντεο, αλλά δεν το έκανα. Πραγματικά ήμουνα πολύ πεσμένη και η Μαρία το ίδιο, όλη μέρα ξαπλωμένη. Τελικά σηκωθήκαμε το απόγευμα και πήγαμε μία βόλτα στον Άγιο Σάββα, ανάψαμε ένα κερί, αλλά και στο Παραντίζιο στα Βλιχάδια για ένα μπανάκι, γιατί είχε ξετρελαθεί, οπότε ήθελε να ξαναπάμε και πήγαμε. Φυσικά καλεσμένη και άρρωστη, έπρεπε να κάνουμε το χατήρι της. Όχι ότι μας χάλασε. Οπότε αυτή ήταν η τέταρτη μας μέρα.
Δεν κάναμε κάτι άλλο. Πάρα πολύ ήρεμα, χαλαρά και με λίγο στεναχώρια λόγω του συμβάντος αυτού. Όμως την άλλη μέρα πήραμε πάλι τα πάνω μας. Κάτι που κάναμε εκείνο το βράδυ ήταν να επισκεφτούμε το σπίτι του αδερφού μου, που παρεμπιπτόντως και ο αδερφός μου Παντελής είχε κολλήσει ταυτόχρονα με τη Μαρία Γαστρεντερίτιδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η οικογένεια το περάσαμε και γειτονέψαμε έτσι λίγο στην αυλή του αδερφού μου, τίποτα παραπάνω. Φάγαμε το καρπουζάκι μας, τα είπαμε, τα νέα μας, έτσι λίγο πιο ήρεμα. Παρά τη στεναχώρια μου όμως, τράβηξα μερικά στιγμιότυπα στον Άγιο Σάβα και στα Βλιχάδια, όπου θα τα μοιραστώ μαζί σας. Για να σε δω τι μάγκας είσαι τώρα. Τι καλύμνιος. Όλοι θα αντιληφθήκατε, ο Γιάννης δεν μπήκε ποτέ στο σκάφος του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ο ξάδερφός μου, ο γαμπρός. Είχαμε πάει στα Βλιχάδια και ο Γιάννης είχε φαγωθεί να μπει στα καϊκάκια, να μπει στα καϊκάκια. Και του λέω, ρε Παναγιώτη, πάθα να τον βάλεις μέσα στο σκάφος να ηρεμήσει. Μόλις το είδε, το μετάνιωσε. Η επόμενη μέρα των διακοπών μας, η πέμπτη λοιπόν ημέρα των διακοπών μας, νομίζω Δευτέρα, μας βρήκε το πρωί να πηγαίνουμε για ένα καφεδάκι στο πολύ αγαπημένο μου, λατρεμένο μου μαγαζί, το MAD. Είναι καφετέρια στην πλατεία λοιπόν της Καλύμνου. Εκεί όσοι με ξέρετε προσωπικά, αλλά και είστε και πιο παλιοί στο κανάλι, θα ξέρετε ότι δούλευα για χρόνια, έχω περάσει τις πιο όμορφες στιγμές μου, θα έλεγα, έτσι, νεανικές. Ήταν ένας σταθμός για τα εφηβικά μου χρόνια, θα έλεγα, και πήγαμε εκεί να πιούμε το καφεδάκι μας χαλαρά και στην πορεία ξεκινήσαμε να πάμε στην Τέλενδο με το καΐκι του πατέρα μου, όμως ο πατέρας μου είχε άλλα σχέδια και αντί για την Τέλενδο μας πήγε στο Νεμποριό, όπου και εκεί μας άρεσε πάρα πολύ και θέλαμε έτσι κι αλλιώς να πάμε, αλλά Τέλενδο δεν πήγαμε. Οπότε, ψέριμο και Τέλενδο, δεν πήγε η Μαρία, παιδιά. Επίσης, στο γύρο της Καλύμνου ήθελα να την πάω και με το αυτοκίνητο, δηλαδή έτσι βαθύ και τα λοιπά, και στον Άγιο Παντελέμωνα και δεν προλάβαμε. Αυτά τα τρία πράγματα, τέσσερα, δεν προλάβαμε να κάνουμε. Όμως, όταν θα έρθει για τη βάφτιση, Μαράκι, θα σε πάω και εκεί στο υπόσχομαι. Πήγαμε, λοιπόν, με το καΐκι του πατέρα μου μία όμορφη βαρκάδα.
πήγαμε στον εμποριό, κάναμε το μπανάκι μας, ήπιαμε το καφεδάκι μας και εκεί ο Παναγιώτης, ο αδερφός μου, ανακάλυψε ότι έχει γαστρεντερίτιδα. Σειρά του εκείνη την ημέρα λοιπόν. Το βραδάκι πήγαμε για ένα χαλαρό κοκτέιλ στο Σιέλο, εγώ και η Μαρία. Είπαμε επιτέλους να πάμε δυο μας για ένα ποτό, αλλά δεν μας βγήκε και πολύ. Θα σας τα πω μετά. Μπορεί να σε ταλαιπωρούμε, αλλά φεύγοντας από εδώ, πιστεύω ότι θα έχεις θετικές αναμνήσεις. Ευχαριστούμε. Οδηγάς το καΐκι του παππού? Πού θα με πας? Όχι. Τι όχι, ντρέπεσαι? Γιώτη, πήρατε τίποτα παγωμένα νερά? Δεν πήραμε, όχι, πάρουμε από εκεί. Πού? Δεν έχει περίπτερο ανοιχτό? Πού θα πάμε? Από την Τέλνητο. Δεν θέλετε να πάτε τώρα? Τι θέλει? Τώρα δεν περιμένουμε τον Παντελή τώρα. So caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light.
you've got. Two heavy hearts is not a lot. I will put out all of the fire. We stumble and fall. And it's not a lie. Can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Oh, I'll be your light. Φυσικά όμως η βραδιά τελείωσε κάπως άδοξα αφού αναγκαστήκαμε να φύγουμε νωρίς, γιατί οι δικοί μου πάθανε λίγο, δεν ξέρω, μόνο στη σκέψη ότι ήμασταν δύο κορίτσια μόνα μας χωρίς κανένα από τα αδέρφια μου, λες και ήμασταν 12 χρονών, πάθανε ένα κάτι και ήταν λίγο ντρίν και ντρίν και το μωρό κλαίει και πού είναι το ντεπών και δεν το βρίσκω το ντεπών και μήπως έχει ό,τι τυράει και μήπως έτσι και μήπως αλλιώς και φέρει αντιβίωση και πήγα τελικά στο σπίτι και το μωρό ήταν μια χαρά. Ήθελε και ο πατέρας μου να κοιμηθεί, δεν ήθελε να μας αφήσει να πάρουμε ταξί και πήγαμε στο σπίτι. Νωρίς. Αυτά. Ήπιαμε λοιπόν τουλάχιστον ένα κοκτέιλ έτσι πάλι στο σιέλο τα δυο μας, τα κοριτσόπουλα. Εν τω μεταξύ, όσο ήμουν στην Κάλυμνο, έλαβα ένα πακέτο από την αγαπημένη μου εταιρεία παπουτσιών Τίσα, όπου μου έστειλαν ένα υπέροχο ζευγάρι σανδάλια χειροποίητα ελληνικής κατασκευής δερμάτινα, φυσικά στο χρώμα μου, ροζάκι και χρυσό, με ένα όμορφο βε σχεδιάκι, όπου τα φορούσα καθημερινά. Είναι άνετα, είναι στυλάτα, είναι ό,τι πρέπει, παιδιά, για καλοκαίρι, για να είσαι ταυτόχρονα άνετη και στυλάτη. Θα σας τα δείξω τώρα. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα καινούργια μου σανδαλάκια. Πόσο τέλεια. Απλά και όμορφα. Θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής το e-shop του Τίσα για να βρείτε κι εσείς τα σανδάλια
που θα σας ξετρελάνουν και θα σας συντροφέψουν τις υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού. Πέρα από σανδάλια όμως, όπως σας είπα, χειροποίητα ελληνικής κατασκευής και δερμάτινα, μπορείτε να βρείτε παπούτσια για όλες τις εποχές, για όλες τις ώρες, για όλες τις περιστάσεις, για όλα τα γούστα, παιδιά, στις καλύτερες δυνατές τιμές, ειδικά τώρα που έχει τρελές εκπτώσεις. Πολύ καλή ποιότητα, θα βρείτε χειροποίητα ελληνικά παπούτσια, αλλά και παπούτσια από μεγάλα μπραντς της Ευρώπης. Ρίξτε τη ματιά σας και εκμεταλλευτείτε τις τρομερές εκπτώσεις. Την έκτη μέρα διακοπών μας, παιδιά, ήρθε η σειρά η δικιά μου και η σειρά της μαμάς μου να πάθουμε γαστρεντερίτιδα, οπότε μιλάμε για τη χειρότερη μέρα που είχα πραγματικά. Έτσι δεν κάναμε τίποτα, εγώ έκατσα στο σπίτι και ήμουνα όλη την ημέρα ξαπλωμένη, με τρομερό πονοκέφαλο, με τρομερή ανακατοσούρα, με τρομερή ζαλάδα, χαμός, να παίρνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να συνέλθω. Ήμουνα χάλια, είχε μέχρι και πυρετό, το μωρό είχε αρκετή γκρίνια, ευτυχώς η γιαγιά μου, η Κατίνα, πήρε το Γιάννη και έτσι... Είχα μόνο το μωρό, η μάνα μου παρόλο που ήταν άρρωστη είχε και εκείνη δουλειά στο κομμωτήριο και μετά το απόγευμα δεν πήγε γιατί δεν γινότανε, θα κολούσε και κανέναν, οπότε δεν πήγε καν. Και ευτυχώς ο ξάδερφός μου, ο Αντώνης, ο αγαπημένος, πήρε τη Μαρία έτσι για ένα μπανάκι στο μασούρι και περάσανε καταπληκτικά και μετά ήρθανε στο σπίτι και η Μαρία και ο Αντώνης το βράδυ και μου κάνανε παρέα, γειτονέψαμε στο κρεβάτι. Είπαμε τα νέα μας και παρήγγειλε ο μπαμπάς μου μια πίτσα από το Πόρτο, φάγαμε, ήμουνα καλύτερα μέχρι το βράδυ. Αυτά λοιπόν, επεισοδιακές διακοπές, παιδιά. Κόλλησα και εγώ την γαστρεντερίτιδά μου, χάσαμε μία μέρα, εγώ δηλαδή, η Μαρία καλά πέρασε ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, λόγω του Αντώνη και της παρέας του. Είχε και μία στιγμή ηρεμίας η Μαρία χωρίς παιδιά, χωρίς... χωρίς πολλά λόγια και πάει λέγοντας οικογενειακές καταστάσεις, εντάξει, δεν τη χάλασε. Και αυτές λοιπόν, παιδιά, ήταν οι πρώτες 6 ημέρες των διακοπών μας. Άλλες 4 ημέρες μένουν. Πιστεύω ότι στο επόμενο βίντεο θα τις συμπεριλάβω όλες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έχω κι άλλα όμορφα πλάνα και στιγμές να μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ για μένα. Έρχεστε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο, εύχομαι να περνάτε καταπληκτικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι, διότι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έρθει στη συνέχεια. Σας φιλώ γλυκά! Μουα.